Ήταν πρωί του Μάρτη. Όμορφη μέρα ξεκινούσε, ολόγιμη από φως. Ήταν και αυτή η άνοιξη που τα σφράγιζε όλα με τα χρώματά της και έπαιζε πάνω στα νερά της Ορεστίδας και στη φρεσκολουσμένη από τη βραδινή βροχή πόλη της Καστοριάς. Ηρεμία, γαλήνη, και η φαντασία να φουρτουνιάζει. Μένουμε με την εντύπωση πως τίποτε από τα παλιά δεν έχει πεθάνει. Όλα ακινητήθηκαν μόνο για αιώνες, για να ζωντανέψουν στα νεότερα χρόνια και να μεταμορφωθούν σε αιωνιότητα. Αφήσαμε την Καστοριά να χάνεται στον αρκισισμό της και ανηφορήσαμε βόρεια για τον παλιό γάβρο των Κορεστίων. Σκηνικό απλό, κοκκινοπό. Χειροποίητη ψυχή από πυλό. Αρχιτεκτονική της λάσπης, ψημένη στον ήλιο. Οι άνθρωποι φευγάτη, έρμο το χωριό. Παντού αχαιρώνες και στάβλοι. Ήταν πατρίδα του πλαρχηγού Δημητρίου Νταλίπη, που τα έβαλε με την Τουρκιά, τους Κομιτατζίδες, και σκοτώθηκε τον Νοέμβριο του 1906 στη συμπλοκή με τουρκικό απόσπασμα, στο ύψωμα Μάζνη της Πρέσπας. Κάποτε έσφιζε από ζωή. Κατά την απογραφή του 1928 είχε 405 κατοίκους. Είχε σχολείο όπου φοιτούσαν 70 μαθητές. Είχε και νηπιαγωγείο. Όμως ήρθε ο εμφύλιος, η φτώχεια, η ξενιτιά. Και με το άγριο νύχι τους το σημάδεψαν βαθιά. Τώρα τα σπίτια του Βουβά, έρημα, μάχονται με τη φύση και την αδιαφορία. Ο χρόνος σταμάτησε στο τότε. Από το γάβρο τραβήξαμε για το Λαδοπόταμο, τον βορειότερο κλάδο του Αλιάκμονα. Το συναντήσαμε κοντά στο χάνι του Μπερίκη να κυλάει ξέγνωστος, χαρούμενος στα πεντακάθαρα νερά του. Γεννιέται πάνω στα βουνά του Πισοδερίου και αφού διενύσει κλωστογυρίζοντας 90 περίπου χιλιόμετρα, συναντά τον Αλιάκμονα κοντά στο χωριό Μανιάκι, όπου και δίλια τούτο το ποτάμι γράφει «Όταν περάσαμε το Ορμάνι, είδα ένα μίλι πιο πέρα το Σκλίβενι, από όπου κυλάει ένα ποτάμι. Με βεβαίωσαν πως το ποτάμι αυτό που έχει νερό όλο το χρόνο κατεβάζει τρίματα μάλαμα όπως ο Αλιάκμονας». Στην τοποθεσία χάνη του Μπερίκη, όπου υπήρχε ο νερόμυλος του Ταρπένι, τεινάζει το ανάστημά του πάνω από το ποτάμι, το μονότοξο γεφύρι του Μπερίκη. Το ύψος του φτάνει τα 10 μέτρα, το μήκος του τα 26, ενώ το άνοιγμα του τόξου του τα 16 μέτρα.
το μάστορά του ήταν κάποιος ντρόλιος από το δεντροχώρι. Σύμφωνα με την λιθοανάγλυφη επιγραφή του, χτίστηκε το 1866. Τον Αύγουστο του 1990 κάποιοι φιλότεχνοι εντός εισαγωγικών αφαίρεσαν από το γεφύρι την λιθοανάγλυφη επιγραφή του. Με αποτέλεσμα το γεφύρι του Μπερίκη να χάσει την ταυτότητά του. Χρόνια και χρόνια εξυπηρετούσε την Καστοριά και τα χωριά των Κορεστίων, συνδέοντάς τα με το Δονδροχώρι και την Κοριτσά. Σήμερα αφημένος στην ερημιά του, το έχει βοσκήσει η φθορά για τα καλά. Ένα μνημείο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αργοπεθαίνει ψηλά στα Κορέστια. Το δόστρωμά του έχει ξυλωθεί, καθώς και οι πλευρές του. Και γύρω του έντονα τα σημάδια της λαθρανασκαφής. Ένα παιχνίδι αγωνίας και φόβου για κρυμμένους θησαυρούς. Το χάνει του Μπερίκη. Ο λαδοπόταμος τρυπώνει στο ασβεστολωθικό φαράγγι της Κορομιλιάς. Η τοποθεσία είναι άγρια, με θωριά κλειστή, βραχωμένη. Οι πλαγιές κατηφορίζουν κρεμαστές, σχηματίζουν προεξοχές σε σκαλοπάτια και χώνονται στη μασχάλη που μέσα της φιδωλυγίζει το ποτάμι. Ο τόπος μοιάζει ατίθασος, όμως οι σπηλιές που κρέμονται στους βράχους και χώνονται βαθιά μέσα στα σπλάχνα τους, σου δίνουν την αίσθηση ότι κάποτε σε χρόνους παλιούς, τούτες οι τρύπες κατοικήθηκαν. Η πέλαση του φαραγγιού αρχίζει από το γεφύρι της Κορομιλιάς. Ένα ασφαλές τσιμεντένιο μονοπάτι αναλαμβάνει την άνετη διάσχιση του φαραγγιού κόντρα στο ποτάμι. Στόχος μας να φτάσουμε στο τέρμα του. Στις σπηλιές που στα χρόνια της γερμανικής κατοχής οι κάτοικοι της Κορομιλιάς έβρισκαν σε αυτές ασφάλεια. Χειροτούς βράχους και παγωμένος καταράχτες στα ανήλια. Στη διαδρομή μας συναντήσαμε μεγάλες πηγές να τροφοδοτούν το ποτάμι με τα πλούσια νερά τους.
Πιο πάνω ολοδοπόταμος γίνεται ορμητικός πολύ. Τα βράχια συμπιέζουν το ποτάμι που κυλάει σερπετά, άγριο. Το υπερκόσμιο βοητό του πνίγει κάθε άλλο θόρυβο και ο φόβος μεγαλώνει. Εκεί που ο αχός του ποταμού σωπαίνει, το φαράγγι στενεύει και το ποτάμι βαθαίνει πολύ. Μια σιδερένια είναι αυτά σφράγιστη πόρτα μας έκοψε το δρόμο και τη διάθεση. Ο αντικειμενικός μας σκοπός έμεινε στη μέση. Απογοήτευση και επιστροφή. Εδώ που τελειώνει το φαράγγι, το λοδοπόταμο ζεύγει το πέτρινο γεφύρι της Λίβενης, της Κορομιλιάς. Χτίστηκε το 1865, ένα χρόνο νωρίτερα από το γεφύρι του Μπερίκη. Το ύψος του φτάνει τα 7 μέτρα, το μήκος του τα 26, ενώ το άνοιγμα του τόξου του τα 16 μέτρα. Η τελευταία συντήρηση έγινε στα 1960 από την κοινότητα της Κορομιλιάς. Την αρμονία της φύσης και του μνημείου σπάει η σιδερένια γέφυρα με τους τεράστιους σωλήνες συντρέφειας που βρίσκεται πίσω από το γεφύρι. Είναι να μπορεί κανείς με την αδιαφορία των υπευθύνων υπηρεσιών όταν γινόταν το συγκεκριμένο έργο. Ενώ θα μπορούσε να γίνει σε κάποιο άλλο σημείο, έτσι ώστε να μην προσβάλλει την αισθητική του τοπίου. Παλιότερα το γεφύρι συνέδεε την Κορομιλιά και την Καστοριά με την Πίγλιστα και την Κορτσά. Πάνω από την Κορομιλιά σε περίβλεπτη θέση βρίσκεται το πολύπαθο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Ο Φραγκίσκος Πουκεβίλ που πέρασε από εδώ την άνοιξη του 1806 γράφει: «Απάνω από το Σκλίβενι με έκανα να προσέξω ένα ωραίο μοναστήρι, στο όνομα του Αγίου Νικολάου». Εδώ συναντήσαμε τον ιερέα της Κορομιλιάς Αναστάσιο Σεμερτζίδη, που πρόθυμα μας ξενάγησε και μας διηγήθηκε την πολυκύμαντη ιστορία του μοναστηριού. Ο Φιλάρετος Βαφίδης λοιπόν προσδιορίζει την ίδρυση του μοναστηριού αυτού στο έτος 1716 και ιδρυτής του μοναστηριού αυτού αναφέρεται κάποιος μελέτιος μοναχός ο οποίος κατάγεται από το χωριό Γράμμο της περιοχής Καστοριάς πάλι. Στις 8 Μαρτίου λοιπόν το 1905 η συμμορία του Μήτρου Βλάχου γνωστού κομιτατζή της εποχής εκείνης περικύκλωσε το μοναστήρι και τις πρώτες πρωινές ώρες όταν άνοιξαν οι μοναχοί τις πόρτες για να βγάλουν τα ζώα για βοσκή εισέβαλαν στο χώρο του μοναστηριού σφάζοντας 4 μοναχούς στην είσοδο της μονής. Ο ηγούμενος ενοχλημένος από το θόρυβο αφού αντιλήφθηκε το τι πάει να γίνει κρύφτηκε. Δεν άργησαν όμως να τον ανακαλύψουν και να τον καταβάλουν σε μεγάλα μαρτύρια.
ήταν 75 χρονών γέροντας και ονομάζονταν Άνθιμος. Καταγόταν δε από το χωριό Κοσταράζη της περιοχής Καστοριάς. Το πτώμα του ηγουμένου βρέθηκε από τους κατοίκους της Λίβενης τότε, οι οποίοι ήταν όλοι μουσουλμάνοι, έχοντας στο σώμα του πάνω 120 μαχαιριές. Τον είχαν υποβάλει σε μαρτύρια, κόβοντας τη γλώσσα του, τα αυτιά του, τη μύτη του, βγάζοντας τα μάτια του, κόβοντας τα γεννητικά του όργανα. Αποπατήσαν δε μέσα στο στόμα του και πολτοποίησαν το κεφάλι του με μία μεγάλη πέτρα. Φεύγοντας από το μοναστήρι, πήρανε ό,τι πολύτιμο και ό,τι αξιόλογο είχε. Μετά από την απελευθέρωση της Μακεδονίας του 12, έχουμε την έλευση στην Καστοριά του Μητροπολίτου Ιωακείμ Λεπτίδη, ο οποίος ανέλαβε την επανασύσταση και ανασυγκρότηση της Ιεράς Μονής, μάλιστα θέτοντας και κάποιους στόχους ως να λειτουργήσει ως γεωργική σχολή και ως ιερατική σχολή. Πράγμα το οποίο δεν έγινε βέβαια, η Μονή όμως ανασυγκροτήθηκε. Χτίστηκε από τα θεμέλια της, γιατί είχαν καταστραφεί ολοσχερός. Το κτίριο ήταν μεγαλοπρεπέστατο, το οποίο κατασκευάστηκε και μάλιστα εκλήθηκε από το Άγιον Όρος κάποιος μοναχός, Χαράλαμπος, ο οποίος χειροτονήθηκε στην περιοχή αυτή ιερομόναχος και διετέλεσε ηγούμενος μέχρι το 1938. Από το 1938 έμεινε πάλι άδεια η Μονή, όπου το 40 κάποιος επισκέπτης, κάποιος περαστικός, ξαναέβαλε φωτιά στο μοναστήρι και το έκαψε πάλι ολοσχερός. Εμείς οι νεότεροι βρήκαμε τα ερείπια του μοναστηριού και τα θυμόμαστε έτσι με την παιδική μας ηλικία συνυφασμένα, με τα ερείπια, με όλο τον άβλιο χώρο του μοναστηριού εδώ, ο οποίος σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί έγινε μια διαμόρφωση διαφορετική στο χώρο αυτό. Από τα παλιά του κτίσματα σώζεται η πέτρινη κρίνη, η οποία βρισκόταν στην κατεστραμμένη σήμερα δεξαμενή νερού και μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο. Από το μοναστήρι παρέα με τον Παπαναστάση, ακολουθώντας ένα καλοφτιαγμένο μονοπάτι, φτάσαμε στην κόψη του Φαραγγιού. Πάνω από εδώ είδαμε, έστω και από μακριά, τις πυλές που δεν μπορέσαμε να πλησιάσουμε. Η οχύρωσή τους μαρτυρούσε ότι λειτουργούσαν σε σκηταριά, σε καιρούς Βυζαντινούς. Το άγριο τοπίο, η γλυκάδα της μέρας, η ιστορία του μοναστηριού και η θερμή φιλοξενία του Παπαναστάση τόνωσαν τη διάθεσή μας και τραβήξαμε δυτικά προς τα σύνορα, με προορισμό τον πέτρινο οικισμό της Πτελέας. Λίγο πριν φτάσουμε στην Πτελέα πάνω σε ένα λόφο, είδαμε τον μικρό ναό του Αγίου Νικολάου του Πετρίτη. Ο ναός κτίστηκε στους Βυζαντινούς χρόνους. Τούτο δε μαρτυρεί η δυσανάγνωστη κεραμική επιγραφή του, που βρίσκεται πάνω από την είσοδο του ναού. Εκτίστη εν έτη 1417. Στο εσωτερικό του ναού δεν σώζονται τοιχογραφίες. Όμως κοιτάζοντας την οροφή του, θαυμάζεις την άριστη τεχνική των παλιών μαστόρων. Από
το Βυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου του Πετρίτη, συνεχίσαμε για το γραφικό οικισμό πτελέα, το οποίο χωρίζεται από ένα μικρό ρέμα σε άνω και κάτω πτελέα και βρίσκεται σε υψόμετρο 680 μέτρα. Τα σπίτια του ψηλά, πέτρινα, φτιαγμένα με μαστοριά αποπνέουν έντονα τη ζεστασιά της ελληνικής υπαίθρου, αλλά και την τόπια αρχιτεκτονική, μιας και το κοντινό Νεστόριο υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα μαστοροχώρια της Δυτικής Μακεδονίας. Τελεία υπάρχουν 6 εκκλησίες με κεντρικό ναό τον Άγιο Δημήτριο, που χτίστηκε το 1890. Εδώ φυλάσσεται η βυζαντινή εικόνα του Αγίου Νικολάου, φερμένη από το Βυζαντινό Ναό, που κάποτε κινδύνεψε να καεί, και χρονολογείται στα 1422. Τελεία μας περίμενε ο Δημήτρης Γιάρος, που μας ξενάγησε και μας μίλησε για το πέτρινο χωριό του. Η Τελεία είναι ένα χωριό που προϋπάρχει στην περιοχή φυσικά, σε οργανωμένη μορφή. Έχουμε μαρτυρίες από την αρχή του 20ου αιώνα, το 1900 περίπου. Πριν υπήρχαν οικισμοί διάσπαρτοι στην περιοχή μας, μάλλον μοναδικοί, και μετέπειτα έγινε το χωριό μας. Φυσικά στις αρχές του αιώνα ήταν τουρκοκρατούμενο μέχρι που παντευθερώθηκε η Καστοριά. Θέλω να πω ότι εδώ λειτουργούσε και ελληνικό σχολείο τα χρόνια των Βαλκανικών πολέμων, ας πούμε έτσι, το οποίο στεγάζονταν σε σπίτι στην κάτω Τελεία. Αργότερα πολλοί συντοπίτες μας μετανάστευσαν στην Αμερική και γινώντας επένδυσαν κάποια χρήματα στην περιοχή. Οι ασχολίες των κατοίκων στην περιοχή μας ήταν αγροτικές και κτηνοτροφικές. Τίποτε άλλο δεν είχε. Τα σιτηρά ήταν το βασικό προϊόν που παρήγαγαν. Επίσης, θέλω να πω ότι μέχρι την Τουρκοκρατία εδώ υπήρχε base και οι κάτοικοι δούλευαν μάλλον σε αυτόν. Πριν τον πόλεμο, το χωριό μας αριθμούσε πάνω από 800 κατοίκους, ήταν έδρα κοινότητας. Μετά τον πόλεμο, ο πληθυσμός ελαττώθηκε δραματικά, γιατί βρισκόμασταν στο κέντρο των επιχειρήσεων. Όπως ξέρετε, η περιοχή ήταν το κέντρο των επιχειρήσεων τόσο κατά την Εθνική Αντίσταση, όσο και κατά τον Εμφύλιο. Μετά τον Εμφύλιο, μετά του 44, δηλαδή 45-50, ήταν μόνο δύο κάτοικοι. Από το 50 μέχρι το 63-64 ξαναγέμισε το χωριό, αλλά έκτοτε άρχισε η μετανάστευση. Οπότε ξαναπελατώθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να μένουν μόνιμα χειμώνα καλοκαίρι περίπου σε 70 κατοίκους. Οι περισσότεροι είναι γέροι. Οι νέοι έχουν μετακομίσει περισσότεροι στην Καστοριά. Υπάρχει, έχει ιδρυθεί το 81, έχει γύρω στα 30 ενεργά μέλη, φυσικά και φίλους πολλούς. Η επωνυμία του συλλόγου μας είναι Άγιος Νικόλαος, γιατί έχουμε το προστάτη, όπως ξέρετε, στην ίσο του χωριού. Τον Άγιο Νικόλα του Πετρίτη. Προς τιμή του πανηγυρίζουμε κάθε 20 Μαΐου, γίνεται εδώ στον χώρο αυτό που βρισκόμαστε και μετά με ένα πανηγύρι, λαϊκό, όχι εκπολιτισμένο, κάπως έτσι, παραδοσιακό πανηγύρι. Φυσικά ασχολείται με την συλλογή κάποιων αρχαίων τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα εδώ μέσα. Τα μαζεύει και τα κρατάει κάπου, τα παραδίδει κάπου στην αρχαιοτήτη. Έχει γίνει ποτέ συστηματική ανασκαφή? Όχι, στην περιοχή μας δεν έχει γίνει ανασκαφή, παρόλο που ενδείξεις έχουμε, όπως θα σας δείξω, δηλαδή, στο ξένο μας μπροστά έχουμε κάποια και ολόκληρα αυτά τα λεφτά. Στην ευρύτερη περιοχή είναι η Βάτινα, αρχαία πόλη που έχει βρεθεί. Ναι, στην ευρύτερη περιοχή, εδώ ακριβώς πιο κάτω, είναι η Βάτινα, όπου έχει βρεθεί η επιγραφή του Βατινέου, ένα ψήφισμα του Βατινέου. Ένας νόμος που ρύθμιζε τα πέρι συναλλαγής με το ξενοδοχείο κλπ. Κάτι που θα ήθελα να πω, εδώ ο Δήμος τώρα, στην Βουλή Δημοτική Αρχή, προκύθηκε να αναπλάσει τον οικισμό, να τον κρατήσει παραδοσιακό. Φυσικά θέλουμε τον κόσμο
πολυμάρχια στην περιοχή μας, έχουμε ωραιότατο ξενώνα και πιστεύω το μας το ξενώνα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε μέχρι 10 άτομα, 10 κλίνες έχουμε. Προσφέρουμε ησυχία και ηρεμία. Έτσι και παραδοσιακά φαγητά φυσικά. Τα πιο βασικά πράγματα. Έτσι. Στη γραφική πτελέα ο επισκέπτης θα ανταμώσει την ηρεμία, τη ζεστασιά. Και θα ξεκουράσει το νου και την ψυχή με τους ήχους του χωριού και της φύσης, μακριά από τη βουή της πόλης. Από την πτελέα, τα βήματα μας έφεραν στο μικρό οικισμό της Αγίας Άννας, που βρίσκεται σε υψόμετρο 840 μέτρα. Στα χρόνια της Οικοκρατίας ήταν τσιφλίκι του Ζελιμπέη. Το χωριό σήμερα είναι σχεδόν έρημο. Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, είχε 129 κατοίκους. Γνωριμία μας με τον τόπο, την ιστορία και τη σημερινή ζωή ανέλαβε ο Νίκος Βανόπουλος, ένας άνθρωπος βαθιά ευαισθητοποιημένος με το χωριό και τη φύση, που κάποια στιγμή παράτησε τη ζωή στην πόλη και ήρθε να ζήσει εδώ, με την ελπίδα ότι κάποτε τούτος ο έρημος τόπος θα αναστηθεί. Μεγάλωσε στο χωριό και ξαφνικά ήρθε στο χωριό. Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε και παράτησε στην πόλη, και ίσως να το πω έτσι στην ηρεμία. Φυσικά λειτουργήσε περισσότερο συστηματικά. Και νόμιζα ότι με την παρουσία μου εδώ θα μπορούσα να προσφέρω περισσότερα για να επιτύχει ο τόπο που γεννήθηκα. Και νόμιζα ότι κάποιοι θα έχουν τέτοια κίνητρα με εμένα. Και πίστευα ότι η πολιτεία θα δείξει τον άλλο ενδιαφέρον. Θα βοηθούσε. Θα βοηθούσε, αλλά δυστυχώς επί των πραγμάτων φάνηκε ότι είναι προσωπικό. Πόσο καιρό μένεις εδώ? Από το 98. Μέχρι τότε δεν έχει γίνει τίποτα. Για πότε είδαμε την βόλτα που κάναμε στο χωριό, κάποια πολύ μικρά έργα υποδομής. Το χωριό σήμερα με τι οι κάτοικοι της Αγίας Άννας, με τι ασχολούνται σήμερα? Καταρχήν οι λιγοστοί κάτοικοι που μένουν εδώ ασχολούνται με όσο προβλήσουν την ελληνική κοινωνία. Με την κοινωνία ασχολούνται με τα σιτηρά και τα φασόλια και τώρα τελευταία με την παραγωγή της τραπέζης ντομάτας και την ετροφία, εγώ πρόβατα. Στην άκρη του χωριού υπάρχουν τα ερείπια μικρού ναού, αφιερωμένου στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν χτισμένος πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού. Σε απόσταση 2,5 χιλιόμετρων από την Αγία Άννα βρίσκεται το παλιό χωριό της Τσούκας. Κάποτε ήταν σπουδαίο κεφαλοχώρι. Σήμερα τα ερειπωμένα του σπίτια θυμίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια εδώ ήταν η Τσούκα. Την έκαψαν οι Ιταλοί μαζί με τους Κουμιτατζίδες το 1943 και από τότε απλώθηκε παντού η ερημιά και η σιωπή. Πάνω από το χωριό μελαγχολικά σηκώνει το ανάστημά του ο λόφος που ονομάζεται Κάστρο ή Γκράδο που σημαίνει πόλη. Πάνω του βρέθηκαν ερείπια αρχαίου ναού και επιτύμβιες στήλες ρωμαϊκής εποχής, οι οποίες φυλάσσονται στην αρχαιολογική συλλογή του Νεστορίου. Της Αγίας Άννας. Ένα φαράγγι απίστευτης ομορφιάς και αγριάδας ανοίγεται μπροστά μας. Θα ρίσω ότι βρίσκεσαι στο τέρμα του κόσμου. Εδώ στη σιωπή των συνόρων, στην κόψη ενός κάθετου βράχου, βρίσκεται ερειπωμένο πια το βυζαντινό μοναστήρι των Πανμεγίστων Δεξιαρχών ή της Τσούκας, όπως είναι γνωστό. Το τοπίο γράφει εικόνες μοναδικές, παραδεισίμες. Άπλιστα η ματιά μας σταμάτησε στον ποτάμι του Σάντου και στο τεράστιο καταράχτη που γεννιέται από την Άγια Φλέβα της Μακεδονικής Γης και πέφτει από ύψος 25 μέτρων.
Όλα είναι μια πολύχρονη σιωπή, αλλά και μια αποκάλυψη. Μια μυστική συμφωνία της φύσης και του ανθρώπου. Κοιτάς το τοπίο και τα ερείπια του μοναστηριού και απορείς πως κατόρθωσαν οι πρόγονοί μας, οι άγραβοι, οι απειρόκαλοι των βραχότοπων, μέσα στη χθεσινή λιτότητα και την δίνη των περιπετειών, να αναδείξουν τρόπους οικονομίας και κοινωνίας, να οικοδομήσουν αριστοτεχνικά, να φιλοτεχνήσουν αρμονικά και ότι έχει περισωθεί, να εντυπωσιάζει και να ενθουσιάζει. Ίσως να ήταν η αντοχή του ανθρώπου στο μέτρο της πίστης. Το μοναστήρι της Τσούκας βρίσκεται κτισμένο σε απρόσιτους βράχους που για επιστέγασμά τους έχουν σκηταριά από τους χρόνους του Βυζαντίου. Ενώ πάνω στέκει φυλακάς τους ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής. Το μοναστήρι, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή που διέσωσε ο τελευταίος γουμενός του, Γερμανός Γκέρος, χτίστηκε το 1255, επί βασιλείας των αυτοκρατόρων Ανδρόνικου και Ειρήνης και του ιού αυτών Μιχαήλ και Μαρίας των Παλαιολόγων. Τσούκας αναφέρει και ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Φιλάρετος σε άρθρο του στην εφημερίδα «Εκκλησιαστική Αλήθεια» στις 14 Ιουλίου του 1900. Γράφει ότι κτίστηκε από τον Ανδρόνικο για την Ειρήνη και ανακοινίστηκε το 1874. Μετά το θάνατο του ηγουμένου Γερμανού Γκέρου, το μοναστήρι έγινε μετόχη της Ιεράς Μονής Αγίων Αναργύρων, γιατί δεν είχε επαρκή αριθμό μοναχών και αρκετή περιουσία. Μετοχιάρχης και επιμελητής του ήταν ο ιερομόναχος Σπυρίδων από την Παναγίτσα Τρικάλων. Το 1943 οι Ιταλοί μαζί με τους Κομιτατζίδες πυρπόλησαν απ' άκρη σ' άκρη το μοναστήρι, μετατρέποντας τον παραδεισένιο του το τόπο σε κόλαση. Από το ολοκαύτωμα σώθηκε μόνο ένα από τα παλιά κτίσματα, όπου στο εσωτερικό του μπορείς να θαυμάσεις την αρχιτεκτονική του. Τελειώνει το μονοπάτι, βρίσκεται ο ναός του Ταξιάρχη, κτισμένος όλος με πυλικητή πέτρα. Πρόκειται για παλιό κτίσμα. Τον τελευταίο καιρό ένα νερό που ξεπηδάει από το βράχο και περνάει κάτω από το δάπεδο του ναού, φούσκωσε από τις βροχές και όρμησε μέσα στο ναό προκαλώντας μεγάλες ζημιές στους τοίχους. Μπορώ να πω ότι πάρα πολλοί κόσμοι επισκέπτονται το μοναστήρι. Τους αρέσει η τοποθεσία εδώ, ιδίως όταν γιορτάζει η Εκκλησία πάνω η Ζωοδόχου Πηγή. Έχετε πολλοί κόσμοι και ιδίως και οι τουρίστες που επισκέπτονται το Δήμο Ιστορίου και διαμένουν στους ξενώνες, επισκέπτονται το χώρο γενικότερα. Ξενώνες υπάρχουν οι καταράξεις. Που είναι πανέμορφος. Πανέμορφο. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα έλεγα όχι ακόμη, αλλά μία προμελέτη έχει γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, θα το πω, και περιμένουμε να χρηματοδοτηθεί ώστε να γίνει η αναστήλωση όλων αυτών των μνημείων. Εδώ πρέπει να κάνουμε και έκκληση λίγο στους πολιτικούς, να το δούμε λίγο με καλό μάτι το μοναστήρι. Το μοναστήρι της Τσούκας, γιατί μέσω του μνημείου αυτού, αν ενισχυθεί, θα προβληθεί και ο Δήμος Νοστορίου και γενικότερα και ο Ρωμός Καστοριάς και η Δυτική Μακεδονία. Νίκο, εύχομαι από καρδιάς στο μοναστήρι της Τσούκας να ξαναβεί την έγκλη. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και εσάς που επισκεφτήκατε το μέρος μας εδώ. Το 1962 το μοναστήρι της Τσούκας χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο. Από τότε έως σήμερα δεν έγινε καμιά ενέργεια για την αναστήλωσή του, η οποία σε συνδυασμό με τη φύση που το περιβάλλει
θα συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο της Αγίας Άννας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Εστορίων. Εξάλλου η αρχή μιας χώρας δεν βρίσκεται στο κέντρο της, αλλά εδώ στα σύνορά της. Όταν τα βήματα μας φέρουν ξανά σε τούτο τον τόπο, να μην θυμίζει τίποτα από τα σημερινά ερείπια.